Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ζούμε ξανά το 6ο Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο και εμείς γνωρίζετε ότι έχουμε ψηφίσει να γίνεται στις γειτονιές της Αθήνας, στο οποίο όμως δεν υπάρχει κανένα θέμα που να αφορά μια περιοχή βασανισμένη, υποβαθμισμένη, μια περιοχή που διψάει από έργα, που διψάει από κοινωνική πολιτική, μια περιοχή που οι κάτοικοί της είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία άνθρωποι βιοπαλαιστές, που αντιμετωπίζουν ένα βουνό προβλήματα για να μεγαλώσουν τις οικογένειες και τα παιδιά τους. Ξεκινήσαμε από τον Ασπρόπυργο. Πήγαμε στον Πειραιά. Πήγαμε στην Αγία Βαρβάρα. Πήγαμε στη Σαλαμίνα. Λοιπόν, ήρθαμε και σήμερα εδώ και σε καμία περιοχή δεν υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που να ανακοινώσουμε στους κατοίκους και να γίνει και μια ουσιαστική συζήτηση πάνω σε αυτό το σχέδιο. Με εξαίρεση τον Ασπρόπυργο, που πράγματι έγιναν κάποιες εξαγγελίες, όμως ποτέ δεν ήρθαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο να συζητηθούν ολοκληρωμένα και να τοποθετηθούν όλοι οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι γύρω από αυτό. Ιδιαίτερα για το Μενίδη, για το Δήμο Αχαρνών, το μεγαλύτερο Δήμο της Ανατολικής Αττικής, αν και ανήκει στη Δυτική Αττική, ο Δήμος, γεωγραφικά Ανατολική Αττική, μια φορά και ένα καιρό το είχαν βάλει όταν η Ανατολική Αττική ήταν χωράφια, για να υπάρχει για οικονομικούς κατά κύριο λόγο, για οικονομικούς και πληθυσμιακούς λόγους να υπάρχει η νομαρχία τότε. Αντιπλημμυρικά έργα. Έχουμε θρηνή συστήματα. Ακούσατε και τους κατοίκους. Πάμε μία βόλτα, δεν είναι πολύ μακριά από εδώ, να δούμε το ρέμα της Εσχατιάς. Αυτό το περίφημο έργο, το οποίο ξεκίνησε το 2007, το έτος 2007, έχουμε 2024. Όταν σχεδιάστηκε αυτό το έργο, από πάνω μας ακριβώς, άμα βγούμε εδώ στον όροφο και δούμε το βουνό, υπήρχε ένας τεράστιος δασικός όγκος. Ο όγκος της Πάρνηθας. Ο δρυμός της Πάρνηθας, ο δρυμός της Φυλής. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας μαύρος, γυμνός βράχος. Και το ίδιο το έργο, υπάρχει ένα πραγματικά πολύ αξιόλογο βίντεο που μας βγάζει από τον κόπο να περπατήσουμε εμείς αυτό το κομμάτι. Είναι αυτή η ομάδα, η γεωφυσική ομάδα, η οποία περπάτησε από εκεί που ξεκινάει το ρέμα της Εσχατιάς, δηλαδή από τους πρόποδες της Πάρνηθας, πίσω από την Αστυνομική Ακαδημία της Αμυγδαλέζας, η οποία παρεπιπτόντως έχει χτιστεί πάνω στο ρέμα. Λοιπόν, ξεκινάει από πίσω και κατεβαίνει μέχρι τις συμβολές της Ένωσης με το Ζεφύρι. Λοιπόν, αυτό που θα δουν τα μάτια σας είναι αναρτημένο αυτό το βίντεο στο YouTube. Αυτό που θα δουν τα μάτια μας, όλων μας, θα μας κάνουν να ανησυχήσουμε, θα μας κάνουν να κόψουμε τον ύπνο. Τι θα γίνει, όχι σε πολύ μεγάλης έκτασης πλημμυρικά φαινόμενα, αλλά στα πιο απλά. Τι να συζητήσουμε, για το θέμα που έβαλε μια συναδέλφισσα και πολύ καλά το έβαλε και το προσπεράσαμε. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Και ίσως είναι η τραγική ηρωνία ότι βρισκόμαστε στο Δήμο με το μεγαλύτερο πρόβλημα της διακίνησης και χρήσης ναρκωτικών ουσιών. Το μεγαλύτερο πρόβλημα. Αυτό με τι αντιμετωπίζεται. Αντιμετωπίζεται με κατασταλτικά μέτρα. Εδώ έξω, άμα βγούμε, τελειώνω, θα δούμε τις μηχανές Δίας, Ζήτα, να ανεβοκατεβαίνουν. Έχουν αντιμετωπίσει τίποτα. Πάμε εδώ στα σύνορα με το Ζεφύρι. Είναι η γέφυρα της Αττικής Οδού. Σας προκαλώ, όποιο θέλετε, να πάμε τώρα μαζί. Θα δείτε ότι η διακίνηση γίνεται πίσω από τους κλούβες της αστυνομίας. Εμείς εδώ, άμα πάμε μαζί, τους πρώτους που θα συλλάβει η αστυνομία είναι μας εδώ, το Χαρδαλιά πρώτο, για παρεμπόδιση της επιχειρηματικής δράσης. Ναι, μη γελάτε καθόλου. Και το κέντρο πρόληψης, το μοναδικό που υπάρχει, το κέντρο πρόληψης για τις εξαρτήσεις, το κέντρο πρόληψης για σοβαρά τέτοια ζητήματα, που έχει, τι ευθύνη έχει. Έχει ευθύνη να εκπαιδεύσει τους ειδικούς που έρχονται σε επαφή με νεολαία, δηλαδή προπονητές, δασκάλους, ιερείς. Ναι, μη γελάτε, ιερείς, γιατί τα ναρκωτικά δεν αντιμετωπίζονται με φιέλαιο. Ιερείς που έρχονται αντιμέτωποι και με παιδιά και με γονείς, για να έχουν επιστημονική γνώση, να τα προσανατολίσουν και τους γονείς και τα παιδιά, τι θα κάνουν.
έχουν την ευθύνη για προγράμματα στα 107 σχολεία, όπως ακούσατε της περιοχής. Για αθλητικούς συλλόγους να κάνουν προγράμματα. Ξέρετε πόσοι είναι οι εργαζόμενοι? Είναι μόλις 3. Σε αυτό το κέντρο πρόληψης. Τις ηρωικότερες των προσπαθειών να κάνουν, που πράγματι κάνουν μια αξιόλογη δουλειά, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Δεν μιλάμε για την προστασία γυναικών, προστασία μεταναστών, προστασία άλλων ειδικών κατηγοριών ανθρώπων που πρέπει να φροντιστούν. Στην αρχή της δημοκρατίας, πριν λίγες εβδομάδες, δολοφονήθηκε μια νέα κοπέλα. Στην αρχή της Λεωφόρου Δημοκρατίας. Και στο τέλος της Λεωφόρου Δημοκρατίας, δολοφονήθηκε μια δεύτερη. Αυτό τι αποδεικνύει? Μπροστά στα μάτια της αστυνομίας και οι δύο. Τι αποδεικνύει? Αποδεικνύει ότι απουσιάζει εντελώς η οποιαδήποτε υποδομή, η οποιαδήποτε δομή. Λοιπόν, εμείς θα θέλαμε να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση, να μην έχουμε τον ασφικτικό χρόνο των 3 λεπτών, όχι ατομικά, να μπορούν να πάρουν το λόγο όλοι οι περιφερειακοί σύμβουλοι, και να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση για να δώσουμε λύσεις ή έστω ανακούφιση σε αυτά τα τεράστια ζητήματα, τα οποία όσο και να μιλάμε, θέλουμε άλλο τόσο χρόνο να συζητάμε. Ευχαριστώ.